Μια ποδοσφαιρική εκδήλωση μνήμης και τιμής έγινε την περασμένη Κυριακή το απόγευμα στο Καστέλι, με τον Δωρεέα να έχει το ρόλο του πρωταγωνιστή και του γηπεδούχου. Στην εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ Γιάννης Παπαματθεάκης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ΟΦΗ και ΑΕΚ, αλλά και ποδοσφαιρικός παράγοντας Μιχάλης Τζιράκης, ο σύλλογος παλέμαχων ΟΦΗ, ο παλέμαχος τερματοφύλακας του Δωρεέα Γιάννης Πουλάκης, αλλά και γενικότερα οι παλέμαχοι του Δωρεέα με τον δικό του σύλλογο. Μάλιστα, θεσμοθετήθηκε και το βραβείο Ευγένιος Γκέρατ στη μνήμη ενός ανθρώπου που έπαιξε μεγάλο ρόλο στις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΟΦΗ και του κριτικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε φιλική αναμέτρηση των παλεμάχων του ΟΦΗ με τον Δωρεέα, αλλά και των Ακαδημιών του Δωρεέα με τις αντίστοιχες Γκέρατ Παπαδάκη. Νιώθω μεγάλη τιμή και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον Δωρεέα, γιατί είναι πολύ προσωπικό και συγκινητικό να υπάρχουν ακόμη ανθρώποι να σε τιμούνται ύστερα από τόσα χρόνια που έχω φύγει από το τιμόνι του ΟΦΗ. Το να είσαι ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα μεγάλη, μπορείς να γράφεις ιστορίες πολλές, αλλά και σαν παράγων είναι πάρα πολλές ιστορίες, χιλιάδες. Ιστορία με το ποδόσφαιρο είναι το καλό, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, ότι τη χαρά ή τη λύπη τη μοιραζόμαστε όλοι. Δηλαδή, όταν χάνει η ομάδα, έχουμε κερδίσει, πετάμε στα ουράνια. Όταν χάσει, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Αυτή ήταν, δηλαδή, αυτή ήταν, δηλαδή, η ιστορία του ποδοσφαίρου, με δύο κουβέντες. Ότι μοιράζεσαι συναισθήματα. Γι' αυτό και είναι μοναδικό, κορυφαίο άθλημα στον κόσμο. Μοιράζεσαι αυτό που νιώθεις, το νιώθει ο διπλανός. Ο καλός, ο παίχτης, ο μέτριος και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για όλα. Την άλλη φορά, αν ξαναβρεθούμε, έχω άλλες ωραίες. Εύχομαι τέτοια εποχή του χρόνου, Πρόεδρε, να πανηγυρίζουμε την άνοδο εδώ πέρα και εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα του Δωρεά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παλέμαχους του ΟΦΗ που βρίσκονται σήμερα εδώ. Μιλάω για τον Ευγένιο Γκέραρτ, τίποτα άλλο, δεν θα πω πολλά και πριν περάσουμε στο βραβείο, οφείλουμε να αποδώσουμε φόρο τιμής και να τηρήσουμε και με απόφαση του Προέδρου ενός λεπτού σιγή στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που δεν είναι πια κοντά μας. Αιωνία τη μνήμη του μεγάλου Ευγένιου Γκέραρτ. Κάθε εβδομάδα πήγαινε σε ένα τοπικό μάτς υποχρεωτικά. Ήταν η ζωή του, ήθελε να βλέπει τα νέα παιδιά, ήθελε να βλέπει όλους τους κριτικούς ποδοσφαιριστές. Ο Δωρεάς διαγράφει μια διαδρομή πολλών ετών, πολλών δεκαετιών. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία, ποδοσφαιρικά σωματεία της Κρήτης. Έχουν περάσει πάρα πολλοί αθλητές, έχουν μεγαλώσει πάρα πολλά παιδιά μέσα σε αυτό το γήπεδο. Θέλω σε όλους να ευχηθώ υγεία, να είστε την υγεία σας όλοι εσείς οι παλέμαχοι, να σας έχουμε πάντα κοντά μας και να είσαστε και το παράδειγμα το φωτεινό όπως είσαστε για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συναντάτε σήμερα εδώ η ιστορία, ποδοσφαιριστές και διοικήσεις και προπονητές προηγούμενων εποχών, αλλά ταυτόχρονα έχουμε εκτός από το παρόν και το μέλλον.